Για τις εξελίξεις στην αρθροπλαστική γόνατος μας ενημερώνει ο ορθοπαιδικός χειρουργός Σωτήρης Λέλες. Κύριε Λέλε, τι καινούριο υπάρχει στην αρθροπλαστική γόνατος? Τα νεότερα δεδομένα στην αρθροπλαστική γόνατος έχουν να κάνουν με τις πληροφορίες που έχει ο χειρουργός σε σχέση με τον ασθενή. Πραγματοποιείται ένας ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος και ο χειρουργός είναι σε θέση να ανακατασκευάσει το γόνατο του ασθενούς τρισδιάστατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επέμβαση να γίνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρώτα, να βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται τα εμφυτεύματα στο γόνατο του ασθενούς και από εκεί και μετά οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται την ώρα του χειρουργείου. Πώς εξατομικεύεται η διαδικασία? Πολύ καλή ερώτηση. Στο παρελθόν προσπαθούσαμε με τις συμβατικές τεχνικές να βάλουμε το μόσχευμα με τον ίδιο συγκεκριμένο τρόπο σε όλους τους ασθενείς. Είδαμε λοιπόν ότι κάνοντας αυτό το πράγμα σε κάποιους ασθενείς θα έπρεπε να επέμβουμε στα μαλακά μόρια ώστε να ζυγιστεί το γόνατο καλύτερα. Τώρα λοιπόν η διαδικασία έχει αλλάξει και προσπαθούμε να εξατομικεύουμε την τοποθέτηση των μοσχευμάτων σε κάθε ασθενή. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μην επηρεάζουμε καθόλου τα μαλακά μόρια. Αυτό μεταφράζεται λοιπόν σε καλύτερη κινητικότητα, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και πιο γρήγορη αποκατάσταση του ασθενούς. Κύριε Λέλε, ποια είναι τα ωφέλη για τον ασθενή που θα επιλέξει αυτή τη μέθοδο? Τα ωφέλη για τον ασθενή με αυτή τη μέθοδο είναι ότι καταρχήν διαρκεί πολύ λιγότερο σε σχέση με ένα συμβατικό χειρουργείο. Αυτό γιατί? Γιατί όλο ο σχεδιασμός έχει γίνει προεγχειρητικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χειρουργός ορθοπαιδικός έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, έχει όλα τα μηχανήματα τα οποία θα του επιτρέψουν να τοποθετήσει τα υλικά με την εξατομικευμένη προσέγγιση για τον ασθενή, οπότε αυτό μεταφράζεται σε πολύ λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, πολύ λιγότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς. Γιατρέ, μιλήστε μας λίγο για το πρωτόκολλο ταχείας κινητοποίησης του ασθενούς, το οποίο εφαρμόζεται. Το πρωτόκολλο ταχείας κινητοποίησης Fast Track είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο αφορά τους ασθενείς και έχει να κάνει τόσο με τον προεγχειρητικό σχεδιασμό όσο και με τον μετεγχειρητικό σχεδιασμό. Ο ασθενής, ερχόμενος για την πρώτη επίσκεψη, είναι πληροφορημένος για το τι είδους επέμβαση θα κάνει και πώς αυτή η επέμβαση θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Ενημερώνεται από τον ιατρό, από τον αναισθησιολόγο για τα βήματα τα οποία θα γίνουν. Και ουσιαστικά τι γίνεται? Κινητοποιούμε πάρα πολύ γρήγορα τους ασθενείς. Η συνεργασία του ορθοπαιδικού με τον αναισθησιολόγο μας επιτρέπει την πολύ γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και την επιστροφή του στις καθημερινές δραστηριότητες. Ο γυναικολόγος Παντελής Τρομπούκης μας ενημερώνει για την πρόπτωση των πυελικών οργάνων, μια συχνή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής πολλών γυναικών. Κύριε Τρομπούκη, ποιο είναι το φάσμα των ασθενειών της ουρογυναικολογίας? Η ουρογυναικολογία είναι μια υποειδικότητα της γυναικολογίας, η οποία το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται και ασχολείται είναι οι διαταραχές του πυελικού εδάφους. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι ασθένειες όπως η ακράτεια ούρων,
και η πρόπτωση των πυελαιονικών οργάνων, θέμα που θα μιλήσουμε για σήμερα. Γιατρέ, τι είναι η πρόπτωση των πυελαιονικών οργάνων και ποιοι είναι οι τύποι? Η πρόπτωση πυελαιονικών οργάνων ονομάζεται η κατάσταση στην οποία ένα από τα πυελαιονικά όργανα, η μήτρα ή η ουροδόχος κύστη ή το έντερο, μπορεί και τα τρία μαζί, να μετακινηθούν ουσιαστικά από την φυσιολογική ανατομική τους θέση προς τον κόλπο μέσα. Καταρχήν να πούμε σε πού οφείλεται η πρόπτωση των πυελαιονικών οργάνων. Οφείλεται στη χαλάρωση των μειών του πυελαιονικού εδάφους και των συνδέσμων που συγκρατούν τα όργανα στη φυσιολογική ανατομική τους θέση. Υπάρχουν διάφορα τύπη πρόπτωση των πυελαιονικών οργάνων. Μία κατηγορία αφορά το πρόστιο κολπικό τείχομα, όπου εκεί έχουμε την πτώση της ουροδόχου κύστης εντός του κόλπου, που ονομάζεται κυστεοκύλη. Έχουμε μετά τη χαλάρωση του πίστιου κολπικού τυχώματος, στο οποίο προβάλλει εντός του κόλπου το έντρο που ονομάζεται ορθοκύλη, και έχουμε και την πτώση της μήτρας εντός του κόλπου. Ποια είναι τα αίτια και πόσο συχνή είναι? Η συχνότητα εξαρτάται από την ηλικία. Μετά τα 50, η συχνότητα είναι περίπου στο 35% των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους μία μορφή πρόπτωσης πυλικού οργάνου. Τώρα, τα αίτια εξαρτώνται. Είναι πολλά. Τα βασικότερα αφορούν τους τοκετούς. Μία γυναίκα η οποία έχει πάρα πολλούς τοκετούς, τραυματισμοί κατά τον τοκετό. Αν κάποιος τοκετός είναι εργώδης, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολος. Επίσης, καταστάσεις όπως που αυξάνουν την ενδοκυλιακή πίεση. Είναι ο χρόνιος βήχας, η χρόνια δυσκυλιότητα και εξαρτάται επίσης και τη δουλειά που έκανε ή κάνει η γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της, αν σηκώνει δηλαδή πάρα πολλά βάρη. Κύριε Τρομπούκη, πώς γίνεται η διάγνωση? Η διάγνωση γίνεται με βάση το ιστορικό και με βάση τα συμπτώματα τα οποία περιγράφει η ασθενής. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι αυτό που νιώθουν οι γυναίκες και περιγράφουν, ότι κάτι νιώθουν μέσα στον κόλπο, μία δυσφορία, ένα σαν να βγαίνει μία μπάλα εκτός του κόλπου. Πολλές φορές όμως μπορεί να υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που να αφορούν το οροποιητικό σύστημα ή να αισθάνονται κάποια συμπτώματα σχετικά με δυσκυλιότητα, με κάποιες διαταραχές του εντέρου. Επίσης να έχουν πρόβλημα κατά τη σεξουαλική επαφή. Εν συνεχεία ακολουθεί η κλινική εξέταση, την οποία βλέπουμε τον κόλπο και γίνεται η διάγνωση εφόσον έχουμε κάποια διαταραχή του πυελαιονικού εδάφους, και ακολουθεί ο υπερχογραφικός έλεγχος, ώστε να ελέγξουμε την ουροδόχο κύστη, το έντερο και τη μήτρα. Γιατρέ, τι θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν? Υπάρχουν συντηρητικές θεραπευτικές επιλογές και χειρουργικές. Το θέμα της επιλογής της θεραπείας εξαρτάται από την βαρύτητα καθώς και από την επιθυμία της ασθενούς. Εάν η διάγνωση των διαταραχών του πυελαιονικού εδάφους γίνει σχετικά σύντομα, τότε μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια συντηρητικά μέτρα στα οποία δεν θα επιστρέψουν στην φυσιολογική τους ανατομική θέση τα όργανα, απλά θα βελτιώσουν τα συμπτώματα. Κυρίως κάνουμε φυσικοθεραπεία, ώστε για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ώστε να δυναμώσουν οι μύες και οι σύνδεσμοι του πυελαιονικού εδάφους, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κολπικούς πεσούς, ώστε όσο το είναι δυνατόν να επιστρέψουν τα όργανα στην φυσιολογική ανατομική θέση, το οποίο είναι ένα μέτρο βέβαια προσωρινό. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις πρόπτωσης πυελαιονικών οργάνων, τότε ακολουθεί η χειρουργική θεραπεία, εφόσον βέβαια το επιθυμεί και η ίδια η ασθενής, η οποία χειρουργική θεραπεία μπορεί να γίνει είτε ενδοσκοπικά, είτε κολπικά, είτε ανοιχτά, το οποίο πλέον η ανοιχτή χειρουργική αρχίζει και δεν την αφήνουμε για περιστατικά ελάχιστα. Κυρίως χώρο έχει η ενδοσκοπική χειρουργική και η κολπική, χωρίς βέβαια να είναι απαραίτητο να βγει η μήτρα της γυναίκας. Οπότε καλό θα ήταν κατά την ετήσιο έλεγχο, εάν ο γυναικολόγος διαπιστώσει κάποιες από τις διαταραχές του πυελαιονικού εδάφους, να παραπέμπει την ασθενή στον ουρογυναικολόγο που είναι ειδικός για αυτές τις παθήσεις, ή αν μια γυναίκα αισθανθεί κάποια από τα συμπτώματα τα οποία αναφέραμε, να επισκεφθεί κατευθείαν τον ουρογυναικολόγο, ώστε να μπορέσουμε να τα προλάβουμε στο αρχικό στάδιο και να αποφύγουμε την χειρουργική θεραπεία. Καλό είναι να γίνεται η αντιμετώπιση και η λύση του προβλήματος με την ελάχιστη επεμβατική μέθοδο και σύμφωνα με τις επιθυμίες της γυναίκας, ώστε να προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
πλαστικός χειρουργός Δημήτρης Καρυπίδης μας ενημερώνει για τις μεθόδους σύσφιξης για γρήγορα αποτελέσματα που είναι διαθέσιμες σήμερα, ώστε να αποκτήσουμε φέτος το καλοκαίρι το σώμα που ονειρευόμαστε. Κύριε Καρυπίδη, ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι σύσφιξης που είναι διαθέσιμες σήμερα? Ναι, υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες είναι μη επεμβατικές, είναι ελάχιστα μάλλον επεμβατικές, και είναι και αυτές που είναι καθαρά επεμβατικές, θέλουν δηλαδή χειρουργείο. Κάθε πράγμα, κάθε παρέμβαση έχει την ένδειξή της. Δεν μπορούν όλες οι παρεμβάσεις να έχουν την ίδια ένδειξη. Λοιπόν, υπάρχουν σοβαρές καταστάσεις και περιπτώσεις όπου εκεί θέλουμε την επέμβαση. Αυτές είναι οι διάφορες μέθοδοι της πλαστικής χειρουργικής, όπως η βραχυνοπλαστική, η κοιλιοπλαστική, που δεν είναι μόνο σύσφιξη, αλλά είναι μια γενικότερη αποκατάσταση των ιστών, του δέρμου υποδορείου και του μυϊκού ιστού επίσης, που είναι κάτω από τους ιστούς αυτούς. Που είναι μια πιο ολιστική, θα πούμε, προσέγγιση και είναι καθαρά επέμβαση, είναι καθαρά χειρουργείο. Οι άλλες μέθοδοι που είναι λιγότερο παρεμβατικές είναι πιο εντοπισμένες και ως προς τον ανατομικό χώρο που απευθύνονται, αλλά και ως προς την έκτασή τους. Έτσι λοιπόν πάμε μετά στις διάφορες λιπογλυπτικές καταστάσεις, δηλαδή που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη χρήση της αφαίρεσης λίπους παράλληλα με την διαδικασία της σύσφιξης, κυρίως με τη χρήση των υπερήχων, δηλαδή ένα τέτοιο εργαλείο είναι το βέιζερ, ένα άλλο είναι το, δεν θα κάνουμε κάποια διαφήμιση τώρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι η χρήση υπερήχων και η χρήση ράδιο συχνοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντική στην σύσφιξη, μετά κάποια λιποαναρρώθηση. Πλέον δεν υπάρχει λοιπόν ανάρρωση που να μην ακολουθείται από μια διαδικασία σύσφιξη. Αυτό πάλι σαν επιλογή. Έτσι, δηλαδή, μπορεί κάποιο άνθρωπο να έχει πρώτη επιλογή του τη σύσφιξη, αλλά παράλληλα να χρειάζεται και μια αφαίρεση λίπους προκειμένου να την πετύχει. Και υπάρχουν και λιγότερο επεμβατικές. Είναι οι οπτικές ίνες που μπαίνουν κάτω από το. Δεν είναι μνήματα, είναι οπτικές ίνες με λέιζερ που μπαίνουν κάτω από το δέρμα, κάτω από το δερμοβλωδόριο και εκεί αρχίζουν και, αν θέλετε, λιώνουν, να το πω απλά, το λίπος. Και παράλληλα κάνουν μια ελεγχόμενη πορεία επούλωσης, η οποία προκαλεί σε δεύτερο χρόνο την σύσφιξη. Μετά είναι τα διάφορα ενέσιμα, που και αυτά έχουν ως σκοπό τους την δημιουργία όχλησης μηχανικής πολύ εντοπισμένα, αλλά και τη χημική μεταδιέγερση όλων εκείνων των παραγόντων, των ινοβλαστών κυρίως, που έρχονται και παράγουν κολαγόνο και επανορθώνουν, κάνουν το remodeling της περιοχής και την επερχόμενη σύσφιξη σε πολύ πιο μικρής έκτασης περιοχές. Φυσικά, εκτός από τις παρεμβατικές, ακόμη και τις ελάχιστες επεμβατικές θεραπείες, υπάρχουν και τα μηχανήματα. Αυτά απευθύνονται σε πιο ήπιες πάλι περιπτώσεις, για πιο συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως η χρήση των υπερήχων, η χρήση της λευκής πίεσης, η χρήση πάλι των ραδιοσυχνοτήτων απ' έξω από το σώμα, που και αυτά έχουν το ρόλο τους σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, έτσι που θέλουμε μια πολύ έτσι, συγκεκριμένη μείωση κυρίως του περιγράμματος και βελτίωση του περιγράμματος και της επιφάνειας μαζί με τη σύσφιξή μας. Ακούγονται πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ αποτελεσματικές οι θεραπείες για τις οποίες μας μιλήσατε. Πόσο καιρό πριν το καλοκαίρι μπορεί να έρθει μια κυρία ή ένας κύριος να κάνει αυτές τις θεραπείες σύσφιξης ώστε να έχει αποτέλεσμα? Ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί εκεί καθορίζονται και όλες τα χρονικά προγράμματα. Ας πούμε, στην επέμβαση, αυτό που παίρνουμε υπόψη μας είναι το downtime, δηλαδή η επέμβαση της μεταχειρητικής επούλωσης, που συνήθως δεν ξεπερνάει τις 2 με 3 εβδομάδες, ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι αρκετά εκτεταμένες. Βέβαια, πριν το καλοκαίρι, επειδή έχουμε εδώ πέρα τη χρήση κάποιων ειδικών dressings, όπως είναι κάποια μπολερό για τη χρήση των βραχίων ή κάποιοι κορσέδες ειδικοί ελαστικοί, ίσως αυτό αποτελέσει λίγο, είναι λίγο πιο δυσάρεστο, αν θέλετε, για τον ασθενή. Αλλά είναι πολύ θεωρητικό αυτό και έχουμε όλους τους τρόπους να μην γίνει αυτό δυσάρεστο, παρά να προστατεύσει και να προχωρήσει η επούλωση χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλοκή. Τώρα, από την άλλη μεριά, το θέμα του χρόνου έχει να κάνει με ποιον τρόπο επούλωσης στην ουσία ενεργοποιούμε. Η επέμβαση είναι καθαρά θέμα επούλωσης μετά από τραύμα. Η περίπτωση τώρα των μηχανημάτων ή των λέιζερ ή των μηχανημάτων που έχουν κυρίως υπερήχους είναι η δημιουργία μιας μηχανικής ελεγχόμενης βλάβης και πάνω σε αυτό, με την καλή έννοια βλάβη, και πάνω σε αυτό η επούλωση με το remodeling της περιοχής που προκαλεί και την σύσφιξη. Αυτό θέλει κατά μέσον όρο 1 με 2 μήνες να έχει αρχίσει να δείχνει το αποτέλεσμά του. Αυτό είναι καλό γιατί βέβαια στην ουσία φεύγουν τα προβλήματα του ειδήματος, της κοκκινίλας, όλα αυτά τα ίσως πράγματα, από τα παράπλευρα που συμβαίνουν μετά από τις παρεμβάσεις, ακόμη και
πολύ περιορισμένες. Αλλά το καλό είναι ότι μετά, αυτό συνεχίζει ακόμη και για 16 μήνες μετά, δηλαδή ακόμη και για 1,5 χρόνο μετά, συνεχίζει να έχει το λεγόμενο remodeling, να βελτιώνει ακόμα περισσότερο την περιοχή, εφόσον βέβαια έχει διατηρήσει ένα lifestyle. Γιατί βλέπουμε περιπτώσεις όπου γίνεται κάποια παρέμβαση και μετά ο άνθρωπος δυστυχώς παρεκκλίνει πάλι από τις συνήθειές του και γίνεται βαρύτερο το θέμα. Άρα, κύριε Καρυπίδη, συνοπτικά τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη σύσφιξη? Όπως όλες τις περιπτώσεις και τις θεραπείες, πρόκειται για μια θεραπευτική σχέση πάνω απ' όλα. Άρα, πρώτα απ' όλα έχει επικοινωνία γιατρού με ασθενή. Ο προσδιορισμός όλων αυτών που χρειάζεται να γίνουν και από το επίπεδο της αισθητικής και της επιχειμίας του ασθενούς, αλλά και από το σημείο της ασφάλειας και του προγραμματισμού από την πλευρά του γιατρού. Χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται ασφάλεια. Και μπορούμε να εγγυηθούμε σχεδόν όλα αυτά τα πράγματα που τώρα ενδεχομένως έχουν μια διαδικασία άγνωστη για τον ασθενή. Έτσι, μπορούμε να λύσουμε όλες τις απορίες πριν γίνει κάτι τέτοιο με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία. Επίδειξη μόδας με τις εκπληκτικές δημιουργίες από τη σχεδιάστρια Φρίνη Γιαννούλη διοργάνωσε ο Ροδεριανός Όμιλος Κηφισιά Καστρί υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς. Σκοπός της εκδήλωσης η ενίσχυση της παιδικής βιβλιοθήκης ΣΕΡΤΣ του Δήμου Κηφισιάς. Ορίσατε λοιπόν στη σημερινή ξεχωριστή εκδήλωση «Επίδειξη μόδας» από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη στην Ελλάδα του σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη σχεδιάστρια μόδας Φρίνη Γιαννούλη, τον Γιώργο Κουτούλια και το πρακτορείο μοντέλων Future Models Agency και τη Φρίνη Λάβρου, εκδότρια του περιοδικού Αισθέτικα Ελλάς, για τη στήριξη της προσπάθειάς μας να στηρίξουμε και εμείς με τη σειρά μας την παιδική βιβλιοθήκη της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθρέας που ονομάζεται Search, όπως πρόσφατα έγραφα και εγώ, του Δήμου Κηφισιάς. Κυρία Γιαννούλη, απολαύσαμε τις εκπληκτικές σας δημιουργίες στο σημερινό σοου μόδας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για την καλοκαιρινή σας συλλογή. Εμπνέομαι από τα υλικά. Είχαμε φτερά, χάντρες, δανδέλες, χρώματα. Γενικά και περισσότερο από τις γυναίκες. Είναι σημαντικό το κάθε ρούχο να μπορεί να αποτυπώνει τον χαρακτήρα της γυναίκας. Εάν η ίδια δεν μπορεί να το υποστηρίξει, το ρούχο χάνει σαν ομορφιά και σαν αξία. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Ο σκοπός ήταν φιλανθρωπικός για την ενίσχυση της παιδικής βιβλιοθήκης της Κηφισιάς σε συνεργασία με το Rotary Κηφισιάς Καστρί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη συμμετοχή. Κάναμε το καλύτερο. Πιστεύω εισέπραξε πολλά χειροκροτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να παρέχουμε έργο. Και ειδικά όταν έχει να κάνει και με τα παιδιά, ένας λόγος περισσότερο. Κύριε Κουτούλια, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για τη σημερινή εξαιρετική εκδήλωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ροταριανό Σύλλογο Κηφισιάς και Νέας Ερυθρέας για την σημερινή εκδήλωση, για έναν πολύ ιερό και φιλανθρωπικό σκοπό, για την βελτίωση και την χρηματοδότηση της Παιδικής Βιβλιοθήκης Κηφισιάς. Είναι μια βιβλιοθήκη, από ό,τι μάθαμε εδώ, δεν το ξέραμε, που έχει ιδρυθεί το 1923, κλείνει 100 χρόνια. Δήμαρχος με δήμαρχος, κάποιοι βοηθούσαν, κάποιοι λιγότερο. Ο Ροταριανός Σύλλογος λοιπόν μας κάλεσε εδώ, κάναμε μια εκπληκτική επίδειξη μόδας με μαγικά ρούχα από την βραβευμένη σχεδιάστρια μόδας Φρίνη Γιαννούλη. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι τρικαλινιά από τα Τρίκαλα, αλλά διαπρέπει και στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Πρέπει να πω ότι το κοινό μας μέσα ήταν 95% κυρίες, γυναίκες φυσικά. Ενθουσιαστήκανε, πολύ δυνατό χειροκρότημα. Νομίζω πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε και πολύ μεγάλη εμπειρία πια σε αυτά. Η πανέμορφη ολιστική θεραπεύτρια Βασιλική Αναστασοπούλου μαζί μας στην εκπομπή VV TV Show για να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την αντιγύρανση και την υγιεινή διατροφή. Βασιλική, γνωρίζω πως ασχολείσαι με πολλά ενδιαφέροντα θέματα που μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά στην ψυχή του και εξωτερικά στο σώμα του. Θα ήθελα να μας μιλήσεις γι' αυτά. Είμαι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που άνοιξα γυμναζείο bodybuilding. Από όλη μου τη ζωή, όσο το θυμάμαι, τον εαυτό μου ασχολούμαι με το σώμα, από 20 χρονών. Μετέπειτα πήγα στις ολιστικές συμπατικές θεραπείες, που εκεί έκανα ό,τι υπήρχε εδώ και 20 χρόνια, Reiki, SRD, υπνοτισμό. Εκεί με καθοδήγησε στην παραϊατρική, είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Έχω κάνει ριδολογία, ρεφλεξολογία που βγήκα με υποτροφία και έπαινο, από το NSS το καλύτερο σχολείο και πιστεύω το πιο παλιό και το πιο έγκυρο. Έχω κάνει 32 πτυχία σε αυτό το σχολείο, το υπέροχο. Ασχολούμαι με την αντιγύραση, πιστεύω πολύ στα βότανα, στη διατροφή και στο βελονισμό που το εξασκώ και είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό. Και είναι και οι άνθρωποι που είναι μαζί μου. Αναφέρθηκε στην αντιγύραση και αυτή ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Με ποιες μεθόδους μπορείς να βοηθήσεις κάποιον να διατηρηθεί νέος? Είναι πάρα πολλοί μέθοδοι. Βοηθάω πάρα πολύ τους ανθρώπους, αλλά πάνω απ' όλα είναι υποτοξίνωση. Και το είδος που το κάνω πολύ καλά είναι καθαρισμό οργάνων. Εάν δεν έχουμε ένα καθαρό έντερο, ένα υπαρυγιέστατο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που λέω πάντα στην αντιγύραση είναι καθαρισμός οργάνων, αποτοξίνωση. Εννοείται και η καλή διατροφή και τα πολλά μυστικά που δίνω. Μίλησε μου λίγο για τις τριήμερες εκδρομές που οργανώνεται με την ομάδα σου και που, από ό,τι γνωρίζω, γίνονται πολλές θεραπείες που μπορεί να βοηθηθεί κάποιος. Κάνουμε υπέροχα τριήμερα retreat με φαγητό vegan, που το επιμελούμαστε εμείς ειδικά, με βότανα, με πολλούς μεθόδους, με γιόγκα, με ορειβασία, βελονισμούς και όλες τις θεραπείες τις βάζουμε μέσα στα τριήμερά μας, αναλόγως ποιο είναι το θέμα. Έχουμε και ένα θέμα. Πιστεύουμε πολύ στα βότανα, όπως είναι σημαντικό η διατροφή, έτσι είναι και τα βότανα. Και όποιος έρθει πραγματικά φεύγει ανανεωμένος. Πόσο σημαντική είναι η σωστή διατροφή για την υγεία μας? Το 70% της υγείας μας είναι η σωστή διατροφή. Αλλά είναι ο τρόπος που το φτιάχνουμε. Όχι τρώμε καλά, με τι τρόπο το τρώμε και πότε το τρώμε και πόσο συχνά το τρώμε. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Πάνω σε αυτό το θέμα ενημερώνω όλους τους θεραπευόμενους που με επισκέφτονται πώς πρέπει να τρώμε, πώς το τρώμε και τι ώρες το τρώμε. Μας μίλησες για την ενέργεια, ότι μπορείς να μεταδώσεις ενέργεια στο θεραπευόμενό σου. Αυτό μπορεί να γίνει και σε συνδυασμό με κάποιες από τις θεραπείες που κάνεις και πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Στα χέρια μου παίρνω καθαρή συμπατική ενέργεια. Αυτό λέγεται Reiki. Εγώ με την ίδια μου είμαι εγώ το κανάλι που το μεταδίδω στο θεραπευόμενό μου. Αμέσως νιώθει τη γαλήνη, την ομορφιά, του καθαρίζω τα τσάκρα, του καθαρίζω την άβρα του. Δεν υπάρχει θεραπεία να κάνω εάν δεν πάρω στα χέρια μου καθαρή συμπατική ενέργεια. Για μένα είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Έχουμε και το υλικό
και το πνευματικό κομμάτι μέσα στις θεραπείες μας πάντα. Και αυτό είναι το μεγαλείο μας. Ποια είναι η γνώμη σου για τα βότανα, γιατί τα αγαπάς τόσο πολύ? Βότανα σπουδαία. Για μένα είναι μεγαλείο. Είναι αντιγύρανση, είναι μακροζωία, είναι ευζωία. Είμαστε σε μια χώρα που έχει υπέροχα βότανα. Έχουμε το καλύτερο βότανο στον πλανήτη, λέγεται Κίστος, και δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Έχουμε σπουδαία βότανα. Πρέπει να πίνουμε βότανα. Βεβαίως είναι άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν τα μπλέκουμε τα βότανα. Πρέπει να έχουμε λίγη γνώση. Αλλά είναι η σπουδαία αντιγύρανση. Τα συστήνω, τα λέω, τα σπούδασα πολύ και τα σπουδάζω ακόμα. Βασιλική, ποιες τροφές θα πρέπει να προτιμούμε και να εντάξουμε στη διατροφή μας και τι πρέπει να αποφύγουμε? Όλοι ξέρουμε ότι η ζάχαρη σκοτώνει βασικά τις βιταμίνες. Είναι απαράδεκτη. Αλλά από το δικό μου διατροφολόγιο και έχει φύγει η γλουτένη, η λακτόζη. Η λακτόζη, εκτός το γιαούρτι και το κεφίρ που έχουν ζύμωση, δεν έχουμε το ένζυμο λακτάση και έτσι δεν το διαχειριζόμαστε. Γάλα δεν μπορούμε να πίνουμε και τυρί πάρα πολύ με μέτρο. Παλιά δεν είχαν κόλλα και βάζανε αλεύρι με νερό και γινόταν αυτό κόλλα. Μας κολλάει τα κύτταρα, μας γερνάει. Είναι ό,τι χειρότερο η γλουτένη για τον οργανισμό. Και δεν είναι μόδα που το λένε, είναι πράξη. Δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Υπάρχουν τόσα ωραία ζυμαρικά που είναι από κοινόα, από κεχρή, από φαγόπυρο, από αμάραθο, που αυτά τα λέω, που μπορούμε να φάμε. Το στάρι δεν είναι καλό. Ποιες είναι οι τροφές που θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε νέοι? Είναι κάποιες τροφές που πρέπει να μπουν στη διατροφή μας, όπως είναι το νεροκάδαμο, όπως είναι το μπρόκολο. Το παντζάρι είναι το σούπερ για το ύπαρ. Όλα τα λαχανικά φυσικά είναι καλά, αλλά είναι κάποια που είναι σούπερ τροφές, όπως είναι το σκόρδο, μυρίζει, αλλά είναι θαυματουργό. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλό καλοκαίρι, μια και είναι 1η Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα. Ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές και πολλά πολλά μπάνια, πολλές βουτιές. Επισκεφτείτε μας και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram VVTV Show για να πάρετε πληροφορίες για όλα τα θέματα που μόλις είδατε, αλλά για να μας δώσετε και τις προτάσεις για τα θέματα που θέλετε να δείτε ή ακόμα και να παρουσιάσετε, να μας παρουσιάσετε. Είμαι η Βιβίνα Σασιάδου, βρίσκομαι σε έναν υπέροχο χώρο, στο Roof Garden από το ξενοδοχείο Nix, στο κέντρο της Αθήνας, και σας στέλνω τα φιλιά και την αγάπη μου. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world.